Χαίρετε, χαίρετε. Καταρχά, να διευκρινίσω ότι δεν λέω καλημέρα ή καλησπέρα για να μην αρχίσω να λέω αναλόγω τι ώρα βλέπετε το βίντεο και τέτοια. Χαίρετε, χαίρετε λοιπόν. Είμαι ο Γιώργο Ψύχα. Βλέπετε ή ακούτε την εκπομπή Προμενάδα, το πρώτο αθλητικό podcast τη Athens Voice. Σήμερα έχω την μεγάλη χαρά και τιμή λοιπόν να έχω μαζί μου τον ποδοσφαιριστή τη Athens Καλιθέα FC, τον Πάρη Μπάμπη. Πάρη καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σα. Ε, πάρη, ξεκινάω σε όλου με την ίδια ερώτηση. Βέβαια, ξέρω την ηλικία σου, οπότε θα το προσπεράσουμε πολύ σύντομα αυτό το κομμάτι. Άρα. Εφόσον η εκπομπή λέγεται Πορεμενάδα, αναφέρομαστε φυσικά στην Ατάκα του Αλκέτα του Παναγούλια, στο Μουντιάλ του 1994. Ξέρω ότι γεννήθηκε το 1999. Συνεπώ, σύμφωνα με τα λίγα μαθηματικά που ξέρω, δεν είχε γεννηθεί το 1994. Το 1994 δεν ήμουν ούτε σκέψη, νομίζω. Ούτε σκέψη. Και, ναι, εντάξει, νομίζω φαίνεται γιατί ναι, μετά από πέντε χρόνια. Ναι. Ποιο είναι όμω το πρώτο μοντέλ που παρακολουθήσει και θυμάσαι έτσι, έχει αναμνήσει. Το 2006 ήταν το πρώτο που είχα παρακολουθήσει του οίκου Ιταλία. Αυτό θυμάμαι δηλαδή, σαν πρώτε που ήμουν 7 χρονών, που είχα παρακολουθήσει όλα τα μάτια. Το θυμάμαι δηλαδή. Πολύ έντονα. Το κουτουλίδι του Ζουντάν. Το ζητάν. κουτουλίδι του Ζουντάν, ναι, και το έχει σηκώσει στον αέρα η Ιταλία. Αυτό το θυμάμαι. Κρίμα που τελείωσε η καριέρα ένα τόσο σημαντικό. Εντάξει, σημαστεί. έκανε ένα λάθο από ένα τέτοιο παίχτη. Εντάξει, βασικά δεν ξέρω αν ήταν λάθο. Νομίζω ότι ξέρετε τι έκανε. Ερωτευμένο από μικρό με το ποδόσφαιρο. Ε, ναι, ναι, από πολύ μικρό. Από πολύ μικρό σα η γειτονιά, στο σχολείο, παντού, παντού. Με μια μπάλα, όντε, Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Και πότε ξεκίνησε έτσι λιγάκι, ξέρει, να πα σε μια ομάδα, να δει αν. Ε, η αλήθεια είναι πω ξεκίνησα με τον μπάσκετ. <laughs> Πιο μικρό, ναι, ξεκίνησα με τον μπάσκετ. Δεν σα χάλασε. Και νομίζω συνέκτη δημοτικού, πόσο μου 12 χρονών, ξεκίνησα να πηγαίνω εκεί σε μια ομάδα τοπικά στην Πετρούπολη. Ε, ανέβηκα στο αντρικό στα 14 και στα 15 πήγα στην ΑΕΚ. Από μικρό σιγά με εθνική τότε η ΑΕΚ. Έχει ζήσει την ε, ΑΕΚ και στα άσχημα τη. Εντάξει, να το πούμε αυτό. Ε, Πήγε βασικά όταν η, η ΑΕΚ ήταν στα κακά τη, mm. στην κακή τη περίοδο, στο κοκκό τη φεγγάρι. Και έφτασε να είσαι ε, μέλος μέλο τη ομάδα στο πρωτάθλημα του 2018. Να. Mm. Πώ θυμάσαι όλη αυ, αυτή την πορεία στην ΑΕΚ, πώ έζησε όλη αυτή την διαδρομή. Εντάξει, όταν ε, είσαι 15 χρόνια και ξαφνικά ακούσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Εγώ, α πούμε, ήμουν στην Αναγέννηση και νόμιζα ότι ήμουν ποδοσφαιριστή. Μόλι πήγα στην ΑΕΚ, α πούμε, <laughs> δεν το πίστευα ότι θα πάω εκεί πέρα. Και κάνοντα προπόνηση όλα σα πάντα που έκανε και η πρώτη ομάδα, βλέποντα τι εγκαταστάσει, ένιωθα ακόμα πιο πολύ το. Ήθελα ακόμα πιο πολύ να πάω και εγώ εκεί, να παίξω και εγώ στην ΑΕΚ τη μεγάλη, να κάνω προπονήσει τα παιδιά. Και σιγά σιγά δηλαδή Περνώντα από την ΚΑΠΑ 15, ΚΑΠΑ 17 από όλε τι μικρέ ομάδε, ξαφνικά βρέθηκα κι εγώ ένα καλοκαίρι με τα παιδιά που έλειπα στην τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι το, το, πρώτο όνειρο που ας πούμε, εκπλήρωσα σαν ποδοσφαιριστή, σαν Πάρι Μπάμπη. Ήταν το πρώτο που έκανα. Το πρώτο που θεώρησα ότι εκπλήρωσε το όνειρό μου. Στην προετοιμασία του 17 στην Πολωνία. Η πρώτη ανάμνηση που έχει φορώντα την φόρμα ή την εμφάνιση τη ΣΑΕΚ είναι στα σπατά. Δηλαδή, ξέρει, οι αγαπημένοι σου ενδεχομένω από τι πρώτε ημέρε ω παίκτη τη ε, ήταν ε, τα δοκιμαστικά που έκανα έτσι, 15 χρόνια που ήμουν, που φάρισα πρώτη φορά ναι, το, τη φανέλα τσάκ, έτσι. Νιώθω... Αυτό θυμάμαι για ε, ω πρώτη μου ανάμνηση, την πρώτη μέρα που πήγα. Νιώθει ένα ρίγο όταν φορά το σήμα μια τόσο μεγάλη Ναι, είναι από τι μεγαλύτερε ομάδε και δεν, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιο που δεν νιώθει έτσι, μια περηφάνεια όταν φοράει ένα τέτοιο σήμα. Και πάρει ξαφνικά το 2018 έρχεται ο τραυματισμό. Ναι σε ηλικία 18 ετών. Ναι, ναι, ναι. ναι. Περίπου. 18, 17 Δεκα, κάτι. Δεν είχα κλείσει 18. Πώ το έζησε όλο αυτό. Πώ το έζησα. Εντάξει, ήταν κάτι που δεν το περιμένει. Σίγουρα, δηλαδή δεν ξυπνά μια μέρα και λε τώρα θα χάσω 6 μήνε. Ήταν κάτι απρόπτο για μένα, επειδή γενικά ποτέ δεν είχα πολλού τραυματισμού στη ζωή μου. Ήταν ένα, ένα, μια δύσκολη περίοδο. Αλλά οι πρώτε μέρε ήταν δύσκολε. Δηλαδή, έκανα, μόλι τύψα, έκανα ας πούμε, μια βδομάδα να μπω για χειρουργείο. Εκείνο, εκείνη η βδομάδα ήταν δύσκολη. Μόλι μπήκα για το χειρουργείο, κατάλαβα ότι πλέον δεν υπάρχουν επιλογέ. Ή θα γίνει πιο δυνατό, ή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όντα και, και, ο Πέτρος που, έχει, που το είχε πάθει και αυτό, μου έδωσε και αυτό τι συμβουλέ του, τι να προσέχω, τι να κάνω. Μετά ηρέμησα και το πήρα απόφαση ότι ξεκινάει τώρα το, η ανηφόρα. Το δυσκολότερο είναι όσο περιμένει να μπει στο χειρουργείο να δει πώ θα εξελιχθεί ή από θεραπεία. Νομίζω η αποθεραπεία. Ο χρόνο μήνε είναι. Είναι η καθημερινότητα των έξι μηνών είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Εκεί παίζει και λίγο το μυα... στο μυαλό σου. Οκ, okay, είμαι έτοιμο να γυρίσω. Αλλά σου λένε οι γιατροί, όχι δεν είσαι. Είναι όλα στο μυαλό νομίζω ότι όταν έχει, έχει κάτι να κάνει τόσο, τόσο, με, τόσο πολύ καιρό, είναι όλα στο μυαλό. Εντάξει, βέβαια ότι πρέπει να προσέχει το σώμα σου, πρέπει να προσέχει τι τρώση, Σίγουρα θα... είναι διαφορετική η καθημερινότητά σου από αυτή που είχε. Γιατί εγώ σκέψου είχα δύο μήνε που είχα είχαν μείνει πατερίτσε. Δεν μπορούσα να περπατήσω καλά-καλά. Απλά μετά μόλι βγάζει πατερίτσε και μόλι ξεκινά σιγά σιγά να μπαίνει στο γυμναστήριο, να μπαίνει στο γήπεδο. Εκεί. Καταλαβαίνεις ότι πλησιάζει η ώρα του, του να επανέλθει σε 100% Πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί 18 χρονών που έχει μπει σε μια ομάδα εντάξει, Αναμφίβολα στις ε, καλύτερες τρεις της Ελλάδας Να του λένε, οκ okay, τώρα σταματάς Τώρα μένεις στα pitch που λένε οι φίλοι μας του, <laughs> της φόρμουλα Και θα δούμε αυτό το θα δούμε. Γιατί προφανώ όταν είσαι 18 δεν είσαι φτασμένος παίχτη, κακά τα ψέματα. Ακριβώς, ναι. ε, λόγω και μόνο. Δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει ενδεχομένω τι επαφέ ή δεν έχει αποδείξει την αξία σου ακόμα στον προπονητή σου, στην ομάδα σου. Αυτό το θα δούμε. Πόσο σου ηχεί τα αυτιά. Αυτό, αυτό ο αόριστο χρόνο, αυτό το θα δούμε που δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, είναι το πιο δύσκολο. Γιατί το θα δούμε τι σημαίνει από μία μέρα έως μήνε, δεν ξέρει. Δηλαδή πρέπει να, να. Όλη αυτή η διαδικασία των έξι μηνών. Με ορίμασε πολύ, δηλαδή στα 18 μου με ορίμασε Με έκανα να σκέφτομαι διαφορετικά κάποια πράγματα Να αντιμετωπίζω ας πούμε κάποια πράγματα που πριν τα αντιμετώπιζα ως κάτι wow ας πούμε Και μόλις έρχεται αυτή τη στιγμή που λες θα δούμε είσαι σαν πίτς Πρέπει να είσαι υπομονετικός, να είσαι δυνατός κυρίως ψυχικά Ώστε να μπορέσεις κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα να παίρνει και κάτι από όλο αυτό το αρνητικό που περνά στη ζωή σου, να το κρατήσει για τη στιγμή που θα επανέλθει, να σκέφτεσαι, να εκτιμά. Γιατί κυρίω όταν παθαίνει, εκτιμά. Όταν σου λέω εγώ κάτι, σου, το, σου ακούγεται και κάπω περίεργο. Αλλά αν δεν το βιώσει, όταν το βιώσει, τότε θα είναι που πραγματικά θα καταλάβει. Ενδεχομένω παίζει ρόλο φυσικά και η ηλικία που το παθαίνει. Δηλαδή είναι τελείω διαφορετικό όταν το παθαίνει στα 28 που έχει μια καριέρα που δεν φοβάσαι τόσο σου λέω για τη θέση σου, την ομάδα να, ναι, ναι. ή γενικότερα για την καριέρα σου και τελείω διαφορετικό όταν το παθαίνει στα 18 σου. Πόσο μάλλον που υπάρχουν παιδιά που το περνάνε ακόμα και πιο μικροί, που δεν έχουν καταφέρει καν να είναι επαγγελματίε, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα ένα παιδί 15-13 χρονών που περνάει αυτό το τερματισμό, που λε. Ε, τι θα γίνει, θα παίξω, δεν θα κάνω. Δηλαδή, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Σε ρωτάω γιατί πρόσφατα και ο Ντέμι Νικολαίδη μίλησε για την περίοδο. Που είχε αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και αναφέρθηκε σε αυτή τη σκοτεινή ναι, εποχή ναι. που ακολούθησε το την απόσυρσή του. Γιατί, όπω είχαμε και συζητήσει και προηγουμένω, να... θέλω να μιλήσουμε, να απομυθοποιήσουμε όλο αυτό το απλοϊκό που έχει ο κόσμος στο μυαλό του. ότι Έλα, μωρέ, εντάξει, ποδοσφαιριστής είναι. Βγάζει τα λεφτά του, πάει, κάνει την προπόνησή του, κάνει αυτό που θέλει, κάνει το χόμπι ναι, του ναι. επάγγελμα. Είναι απλή η ζωή του. Πηγαίνει για καφέ, πηγαίνει για φαγητό. Το έχουμε πολύ απλοϊκά στο μυαλό μα. Έτσι είναι η εικόνα που προβάλλεται προ τα έξω. Εντάξει, είναι όσο, ειδικά όσο παίζει σε πιο υψηλό επίπεδο, είναι οι θυσίε, η καταπόνεση. Αυτό που είπε και ο κ. Ντέμι Νικολάηδη, το πώ θα το διαχειριστεί όλο αυτό στο μυαλό σου είναι δύσκολο. Εντάξει, ναι, εμεί βλέπουμε ότι οι ποδοσφαιριστέ παίρνουν πολλά λεφτά κάθε χρόνο, προβάλλονται, είναι δημόσια πρόσωπα, έχουν φήμη. Ναι, 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 αλλά αυτό το ποσοστό που είναι σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ μικρό. Γιατί η πραγματικότητα στην Ελλάδα, α στην πρώτη εθνική, πιέ πέντε ομάδε που είναι οι παίχτε είναι σε τέτοιο επίπεδο. Όλε οι άλλε δηλαδή είναι παίχτε απλήρωτοι. Οι ομάδε είναι. Α πούμε, σε βίντεο Εθνική να είναι τρει ομάδε που πληρώνουν. Όλε οι άλλε είναι, είναι με, με χρωστούμενα. Δηλαδή είναι τέσσερι μήνε απλήρωτοι, πέντε μήνε απλήρωτοι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειε να τα ίσουν. Δηλαδή, δεν μπορούν, δεν γίνεται, δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή σε σχέση με αυτό που προβάλλεται. Θεωρείς ότι μπορεί να αλλάξει αυτό ριζικά, δηλαδή να το πάω σε επίπεδο πολιτείας, σε επίπεδο κυβέρνησης, από το Υπουργείο αντίστοιχα. Ε, θα πρέπει να γίνουν δραματικέ δραματικές αλλαγές, να μικρύνει κατά πολύ το πρωτάθλημα, να είναι αντικειμενικά τα κριτήρια. Να... είναι, το, το, όλο θέμα σε αυτές τις ομάδες είναι οικονομικό, να υπάρχουν έσοδα, αλλά δεν υπάρχουν έσοδα. Δηλαδή, κάποια λεφτά και φέτο είδαμε στη Super League 2 ότι από το στοίχημα, α πούμε, οι στοιχηματικέ δώσανε κάποια λεφτά στι ομάδε που τελικά ήταν πολύ μικρότερο το ποσό και πολλέ ομάδε δηλαδή αγανακτήσανε. Δεν δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή είναι, εύκολο, δεν δηλαδή είναι εύκολο. Είναι τώρα δύο δηλαδή, όμιλοι με 17 ομάδε. Δηλαδή, είναι 34 ομάδε. 15, λάθο, δηλαδή, 30 ομάδε. Δηλαδή, και από αυτέ οι υποσει 7 7-8 είναι νορμάλ, οι άλλε είναι απλήρωτοι παίχτε, α πούμε. Ενδεχομένω αυτό που προανέφερα, δεν υπάρχει και το απαραίτητο νομικό πλαίσιο που να προστατεύει και του ίδιου του παίχτε, γιατί δεν είναι λίγε φορέ που έχουμε δει περιπτώσει ποδοσφαιριστών που διεκδικούν τα χρωστούμενα και φτάνουν τώρα σε, σε δικαστήρια για συμβιβασμό και Μα παίρνουν ακριβώς. πολύ λιγότερα από τα χρωστούμενα. Ακριβώ και κάποιοι φορέ δεν τα παίρνουν και, και καθόλου. Γιατί και καθόλου. Πει, ναι, 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 με την νομοθεσία αλλάζουν οι ομάδε αφημί, τα χρέη διαγράφονται. Είναι, Δυστυχώ είναι πολύ δύσκολο. Και είναι μετά πολύ δύσκολο. Άντε να αποδείξω ότι είσαι ελέφαντα. Ε, ναι, ναι, ακριβώ, ακριβώ. Μετά. Και όχι, εντάξει, δεν είναι, είναι παιδιά που εξαρτούνται από αυτό, δηλαδή δεν κάνουν κάτι άλλο. Είναι οικογένειε που μένουν απλήρωτοι. Είναι απλήρωτοι παίχτε. Είναι δύσκολο, δηλαδή. Ναι, μεν στι μεγάλε ομάδε είναι τα πράγματα πιο εύκολα, είναι τα χρήματα καλύτερα για αυτά, αλλά στι μικρότερε ομάδε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην Ελλάδα. Αφού νομίζω είναι από τι χώρε που έχει τα πιο. Ε, από τις που έχει τα, χρωστούμε, τα πιο πολλά χρωστούμε, νομίζω είναι η τρίτη σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Που χρωστά πιο πολλά λεφτά, δεν θυμάμαι ακριβώ τι θέση είναι. Θέλω να το ξαναπάμε λιγάκι στην ΑΕΚ ε, και θα επιστρέψουμε σε αυτό το, το κλίμα συζήτηση. Μίλησε πρόσφατα στο Sport FM και στη Γεωργιάνα τη Σιόμου, αν δεν κάνω λάθο, ναι. για, για την περίοδο που ήσουν στην ΑΕΚ και συνέκρινε την τωρινή ΑΕΚ του Αλμέιδα με την ΑΕΚ που βίωσε εσύ, που έζησε εσύ, του Χιμένεθ. Ναι, ναι, ναι. Θα. Θα ήθελα να μου εξηγήσει πώ το εννοεί: Γιατί είπε στην Γεωργιάνα ότι αρνείται να χάσει και η σημερινή ΑΕΚ, όπω και η ΑΕΚ του Μανώλο Χιμένεθ. Και θέλω να μου απαντήσει κυρίω βασικά γιατί. Ποια θα κέρδιζε από τι δύο ΑΕΚ, αν μπορούσαμε να φέρουμε τι δύο ενδεκάδε, ε. τι ε. βασικέ. Στην Αγία Σοφιά όμω. Στην Αγία Σοφιά, ναι. Ε. Εντό έδρα και δύο. Και γιατί θα κέρδιζε η ε, κοίτα, εννοούσα ότι και οι δύο ομάδε μου βγάζουν αυτή την πίεση, αυτό το πρέσβο αντίπαλο που βλέπουμε η τωρινή ΑΕΚ που πιέζει 90 λεπτά στα μάτια σε όλο το μήκο τη το πλάτη του γηπέδου. Και βλέπουμε και την ΑΕΚ του Μανόλο Χιμένε το 17-18 που ήταν μια ομάδα που μπορεί να είχαν Ας πούμε τον Ολυμπιακό που είναι και αυτή μια μεγάλη ομάδα Αλλά το γύριζε Ξέρεις δηλαδή ότι η ομάδα θα τα δώσει όλα θα, το, θα τα καταφέρει Και αυτό την έκανε και η πρωταθλήτρα έτσι. Δηλαδή πόσα μάτς βρέθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε να τα γυρίσει Τώρα αν μου λες το, θα, Ποια θα κέρδιζε ε? Δεν ξέρω γιατί νομίζω πως Η τωρινή ομάδα έχει πιο πολύ βάθο από την ομάδα τότε. Τότε, α πούμε, ήταν όλοι οι παίχτε, ήταν σοπίκ τη καριέρα Δηλαδή, είδαμε μετά από, το, από αυτή τη χρονιά, πολλοί παίχτε φύγαν στο εξωτερικό, άλλοι μείναν στην ομάδα, κάναν νέο συμβόλαιο. Ενώ η τωρινή ΙΑΕΚ νομίζω ότι έχει τέτοιο βάθο ο ρόστερ που. Ο, οι οι παίχτε δηλαδή είναι όλοι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν εύκολα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στι μεγάλε ομάδε. Και αυτοί που παίρνουν στον πάγκο και αυτοί που παίζουν βασική Δεν ξέρω τώρα ποιο θα κέρδισε, αλλά θα ήταν ένα πολύ ωραίο μάτ σίγουρα. Θα ήταν ένα ενδιαφέρον μάτ. Ε, Χιμένεθ ή Αλμέδα. Εντάξει, τον ε, κύριο Αλμέδα δεν τον έχω ζήσει όσο έχω ζήσει τον κύριο Χιμένεθ. Ε, δεν ξέρω, μου φαίνονται και οι δύο τη ίδια φιλοσοφία. Πρέσινγκ, ψηλά, ε, επιθετικό ποδόσφαιρο. Μου φαίνεται ίδια, ίδια νοοτροπία κάπω. Δεν τον έχω ζήσει όμω στον Αλμέιδα. Παρουσιάζουν κοινά στοιχεία. Σίγουρα υπάρχουν και διαφορέ. Δεν <συμπή> θα έπρεπε σε αυτέ. Η ΑΕΚ μετά τον κύριο Χιμένεθ ακολούθησε, ακολούθησαν και άλλοι <συμπή> coaches που έκατσαν στον πάγκο τη. Εν τέλει, δηλαδή, για μια επιτυχημένη ομάδα, εντοπίζουμε τη διαφορά στο πώ μπορεί να δεθεί στην ψυχολογία τη σε, σε αυτό το χαρακτηριστικό ότι δεν θα, δεν θα χάσω, αρνούμε να χάσω. Κοίτα, είναι, νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό. Δηλαδή και η ψυχολογία παίζει ρόλο και εννοείται η σχέση μεταξύ των παιχτών, πώ παίζουν όλοι μαζί. Και αυτό το να μην χάνει η ομάδα. Δηλαδή, το, το, ένα κύριο χαρακτηριστικό μια πρωταλή ομάδα. Όποια ομάδα δεν χάνει ή κερδίζει ή φέρνει σοπαλία. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάτι Κάτι στάνταρ. Βλέπουμε και την ομάδα του Παναθηναϊκού με τον κύριο Γιοβάνοβιτ που και αυτή παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο φέτο. Βλέπουμε ότι είναι και αυτή αρνείται να χάσει. Παίρνει πόσα μάτια στο 90 και αυτό δεν είναι τυχαίο που έχει πάρει τόσα μάτια στο 90. Δηλαδή είναι ένα συνδυασμό από όλα αυτά. Δεν είναι κάτι σταθερό. Μετά την ΑΕΚ είδαμε ότι ακολούθησαν Απόλυν Πόντου, Καλαμάτα, Πλατανιάς, ο Απόλυν Ασλάρησα και η δεύτερη ομάδα τη ΑΕΚ. Της ΑΕΚ, ναι. Και... Και μάλιστα, κάποιε από αυτέ ήταν και το ζώρικο διάστημα τη πανδημία. Ακριβώ. Όλο αυτό και με την εναλλαγή ομάδων ε, καταστάσεων. Εντάξει, είναι και διαφορετικέ τοποθεσίε έτσι, όπω τα νοιάζει στην κρίση. Κρήτη. Κρήτη, ναι, ναι. Πώ το έζησε όλο αυτό, Με. Εντάξει, είναι... είναι μια διαδικασία που περνάνε σχεδόν όλα τα παιδιά που είναι στι μεγάλε ομάδε και φεύγουν δανεικοί από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό και οι β' ομάδε πλέον είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Γιατί είσαι είσαι στην ομάδα σε μια μεγάλη ομάδα όπω η ΑΕΚ, ο ο Ολυμπιακό, η ΟΠΑΚ που έχει βγει τα ομάδα και δεν είσαι αναγκασμένο να φύγει από την αγκαλιά τη. Δηλαδή να πα αυτό που λε, να πα στην να πα η Λάρισα, να πα από εδώ από εκεί που οι ομάδε δεν έχουν τι εγκαταστάσει που έχουν οι μεγάλε ομάδε, δεν έχουν το προπονητικό κέντρο, δεν έχουν τι ανέσει, τι παροχέ. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να αναδειχθεί ένα παίκτη από τη β' ομάδα. Παρά να πάει δανεικό σε μια ομάδα τη επαρχία, που θα έχει τα ίδια οικονομικά προβλήματα, δεν θα έχει υπέδα να προπονηθεί. Γιατί υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και στη Β' Εθνική, ειδικά, υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ε, είναι, είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο τη Β' ομάδα πλέον. Και άργησε να έρθει. Άργησε να έρθεις, ναι, ναι, Η μόδα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. εντάξει. Τα γιατί αν δεν κάνω λάθος τα πρωταθλήματα έξω πόσα χρόνια τώρα παίζουν οι βίδα ομάδες ή ναι. σιγά με εθνική, στην Ισπανία, στην, Ισπανία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία. Έχει αργήσει πάρα πολύ, ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι ενδεχομένως και ύπαρξη δεύτερων ομάδων για όλες τις ομάδες τις μεγαλύτερες ας πούμε, που έχουν και την οικονομική δυνατότητα να το υποστηρίξουν και τις εγκαταστάσεις θα απορροφούσε και περισσότερο, περισσότερο τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τα, τα ταλέντα που παράγουμε σαν χώρα. Ναι, ναι, ναι. Ε, κοίτα, αυτό θα γινόταν γιατί είναι μεγάλο το κενό από την ΚΑΠΑ 19, α πούμε, που είναι η τελευταία τάξη των Ακαδημιών, η μετάβαση στην πρώτη ομάδα. Α πούμε, εκεί αυτό το χάσμα το καλύπτει η Β ομάδα. Που θα υπήρχε πιο πολύ χρόνο σε για ένα παιδί να προσαρμοστεί στο αντρικό επίπεδο, να καταλάβει τι διαφορέ των Ακαδημιών με, του, με τη αντρική ομάδα. Είναι αυτό το χάσμα, δηλαδή με τη Β ομάδα μπορεί να, να ενωθεί, α πούμε. Είναι αυτό το καλό με τι Β' ομάδε. Ότι α πούμε, όλε οι ομάδε παίζουν όπω παίζει ας πούμε, η πρώτη ομάδα. Η Β' έχει το αντίστοιχο πλάνο. Που μπορεί το παιδί να σιγά σιγά να καταλάβει τι θέλει ο προπονητή τη πρώτη ομάδα για να μπορέσει να τα ανταπεξέλθει. Και ούτω ώστε να εξελιχθεί. Και ο ίδιο. Ε, στην πρώτη ομάδα. Ακριβώ. Και μετά από όλο αυτό το πέρασμα, ε, πάρει, πάμε στη Λαμία το πρόσφατο καλοκαίρι. Ναι, ναι. Από όπου και αποχώρησε τον Ιανουάριο για να έρθει στην άθρα τη Λόγω της ασυμφωνία για, για τη συμμετοχή σου, το, του χρόνου συμμετοχή σου. Ε, ναι, ναι, εντάξει. Όπως είπα, ήθελα να εξαργυρώσει την καλή χρονιά που έκανα πέρσι με την ΑΕΚ Έλεγε το συμβολείο με την ΑΕΚ. Βρήκα τη την Λαμία που ήταν μια ομάδα αλφα-εθνικής. Ε, ξεκίνησε την προετοιμασία όλα καλά. Ε, εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν, ε, δεν κρα... Κακία, δεν μπορώ να κρατήσω κακία. Εντάξει, ε, είναι ο προπονητή, ο κάθε προπονητή έχει τα θέλω του. Δεν είχα τον χρόνο συμμετοχή που ήθελα. Δεν είμαι παίχτη που του αρέσει να μην έχει ενεργό ρόλο σε μια ομάδα. Κάνω υπομονή, προπονούμε συνέχεια. Θέλω να αρπάξω τι ευκαιρίε μου. Δυστυχώ δεν ήρθε κάποια ευκαιρία στη Λαμία και αποφάσισα να φύγω ναι, και να έρθω στην άθεση καλυθέα. Πόσο δύσκολο είναι για να ποδοσφαιριστή, σε ένα ρόστερ 22 παικτών mm -hmm. να εδραιωθεί στη βασική ενδεκάδα. Εντάξει. αυτό είναι λίγο σχετικό να σου δηλαδή, Γιατί μπορεί να έρθει ένα προποντή που δεν σε βάζει, δεν, μπορεί να μην σε βάζει. Μπορεί να έρθει ένα άλλο προπονητή που να του αρέσει να σε βάζει. Δηλαδή πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχει ο παίχτη, τα προσόντα του παίχτη και το τι ζητάει ο προπονητή. Εάν ένα προπονητή ταιριάζει στα θέλα του, θα βάλει τον παίχτη, ας πούμε. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, δηλαδή δεν είναι μόνο η προσπάθεια του κάθε ποδοσφαιριστή, είναι και κατά πόσο υπηρετεί το πλάνο που έχει ο κάθε προπονητή τη ομάδα για να τον χρησιμοποιήσει στην εταιρεία. Ακριβώ, σίγουρα είναι και η ποιότητα, Είναι ο κάθε, τα, τα κάθε χαρακτηριστικά που έχει ένα παίχτη και πώ ο προπονητή τι ζητάει από αυτόν τον παίχτη. Δηλαδή, μπορεί να έχει δύο παίχτε για θέση με άλλα χαρακτηριστικά. Και αναλόγω το μάτ, αναλόγω το πλάνο, επιλέγει και σίγουρα παίζει ομο και Σε τι κατάσταση ο κάθε ποδοσφαιριστή, με βάση που το βλέπει με την προπόνηση, με την καθημερινή προπόνηση που κάνουμε. Και η νέα χρονιά, όχι η νέα σεζόν, η νέα χρονιά Λέλε. από τον Ιανουάριο και μετά, ε, σε βρήκε στην Άθενη Καλυθέευση. Πώ βλέπει την ομάδα, Γιατί θεωρητικά είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κάνουμε το γύρισμα, είναι δεύτερη ε, στο μείον δύο από την Κυφυσιά. Ακριβώ έχει πάρα πολλέ πιθανότητε να ανέβει στην ε, Super League. Ναι, Α ελπίσουμε όταν βγει η εκπομπή να είναι στην πρώτη θέση <χει> η ομάδα. <χει> <χει> το ε, κοίτα, ε, είχα, εντάξει, σίγουρα είναι από τι ομάδε, ε, από τι πολύ καλέ ομάδε τη την και ζητάω και σε διοικητικό επίπεδο και σε προπονητικό επίπεδο, αλλά και το ρόστερ. Είναι, είναι για παραπάνω κατηγορία δηλαδή. Είχαμε ακούσει πολύ καλά λόγια, αλλά τώρα που το βιώνω και μέσα από την ομάδα, τα βλέπω και εγώ ίδιος δηλαδή από τη διοίκηση που είναι άνθρωποι με επίπεδο που εντάξει δεν, δεν παραπέμπουν στο κλασικό ρε παιδί μου παράγοντα, Έλληνα παράγοντα ξέρεις είναι, δηλαδή άνθρωποι είναι, έχουν επίπεδο, έχουν μόρφωση είχαν ασχοληθεί και με τη Βενέτσια που είχαν δείξει το έργο τους είναι δηλαδή όλα, όλα είναι πολύ καλά μέχρι στιγμή και κάνουμε τα μέγιστα για να καταφέρουμε να πάμε στην αλφα εθνική Γνωρίζουμε όμως ότι σε περίπτωση που μείνει έτσι η βαθμολογία, εύχομαι από καρδιά να μην είναι έτσι. Η Athens Καλιθέα είναι δεύτερη, μένει εκτό. Ακριβώ. Πόσο άδικο είναι για μια ομάδα που, να το πούμε και απλοϊκά, έχει ρίξει τόσα χρήματα. Ναι. Έτσι, οι οι παίκτε έχουν καταβάλει τέτοια προσπάθεια. Είδαμε και το μεταγραφικό, τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, τι παίκτε έφερε η Καλιθέα στο ρόστερ. Πόσο άδικο είναι εν τέλει να μένει εκτό. Είναι πολύ άδικο, αλλά δυστυχώ ή ευτυχώ έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν παίζει ρόλο μόνο η αγωνιστικότητα μέσα στο γήπεδο, παίζουν και άλλα ρόλο. Αλλά εμεί, αν κάνουμε το παν, μένουν ακόμα μια παιχνίδια. Πούμε. Αν κάνουμε το παν και καταφέρουμε να μαζέψουμε 27 πόντου. Ε, ε, τι λέω, ναι, 27, πόντους, 27 Πόντους, και δεν καταφέρουμε να αν ανέβουμε, τουλάχιστον θα μπορεί ο καθένα να κοιτάξει τον άλλο σαν να πει Τα δώσαμε όλα. Δυστυχώ. Το ίδιο έγινε πούμε, και πέρσι με τη Βέρεια. Που εξίσου η ομάδα, <laughs> πέρσι ήταν πιο άσχητη γιατί βγήκε πρώτη και έπαιξε ας πούμε, με τον πρώτο του, του Νότιο Όμιλο, έχασε και έπρεπε να παίξει και μπαράζ με τον πρώτο τελευταίο τη Εθνική που έχασε πάλι και δεν κατάφερε να ανέβει. Ενώ βγήκε πρωταθλήτρια. Αυτό νομίζω είναι ακόμα πιο άδικο. Ήταν, τουλάχιστον φέτο ανεβρεί ο πρώτο και ο πρώτο. Δηλαδή εντάξει, είναι για αυτό μια βελτίωση. Είναι αστείο. <laughs> ε, επειδή μιλήσαμε για αδικία, την ανέφερα πριν. Είναι άδικη η συμπεριφορά της πολιτείας ως προς τα μικρότερα πρωταθλήματα αν βγάλουμε την αλφα στην άκρη. Ε, νομίζω ότι είναι άδικη, ναι, γιατί φέτος είδαμε πάλι ένα πρωτάθλημα να σταματάει από το Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο για 40 μέρες. Είναι κρίμα νομίζω, είναι κρίμα γιατί τόσα παιδιά ταλαντούχα που προέρχονται από τη, που είναι στη Β' Εθνική στιγμή που θα μπορούσαν πούμε, να να παίξουν, να κάνουν αράου, να, να φανούν και να κάνουν το βήμα, παρα, το βήμα, παραπάνω. Είναι κρίμα για να απαξιώνεται τόσο πολύ αυτή η κατηγορία που, που υπάρχει καλέ ομάδε, ιστορικέ ομάδε, σοβαρέ ομάδε. Είναι κρίμα. Θέτει στόχου εσύ στον εαυτό σου, θα ήθελε κάποια στιγμή ενδεχομένω να παίξει στο εξωτερικό. Και αν ναι, σε ποια ομάδα θα ήθελε. Ρεαλιστικά ε, να δεις τον εαυτό σου ε, ε, Εννοείται ότι θέτω στόχους Και όχι τόσο μακροπρόθεσμους Και πιο βραχυπρόθεσμους Τώρα, κοίτα, προέχει να σου πω την αλήθεια ο, 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 ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή είναι να ανέβουμε με την ομάδα. Αυτή είναι ο, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα... Έχει ο Θεό. Ελπίζω να ανέβουμε, να μείνω στην ομάδα. Δεν ξέρω. Αλλά σαν στόχο, στόχο είναι ναι, να παίξει εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι κάθε στόχο. Είναι ο στόχο σε οποιοδήποτε παίχτη. Να παίξει στο εξωτερικό, να παίξει στην εθνική. Τώρα σε ποια ομάδα ιδανικά. <σκοίλυκο> δεν ξέρω αν έχω κάποια ομάδα στο μυαλό μου. Πάντω μου αρέσει πολύ το Ιταλικό, το Ιταλικό πρωτάθλημα. α πούμε τα αγαπημένα μου. Που βλέπουμε τώρα την ντερ με τη Μίλα να είναι. Σε ένα Έχει ανέβει, ναι και η Ρώμα να είναι στο conference, δηλαδή έχει αρκετέ ομάδε σε ευρωπαϊκέ διοργανώσει αυτή τη στιγμή η Ιταλία. Αυτή τη στιγμή είναι που κάνουμε το γύρισμα, είναι στα ημετελικά και διοργανώσεις διοργανώσει και υπάρχουν από τι 12 ομάδε που έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Οι πέντε okay, είναι Ιταλικέ. είναι η Ιουβέντου και η Ρώμα στο Europa, είναι στο Conference η Φιωρεντίνα και φυσικά ε, οι δύο ομάδε του Μιλάνου στην, ναι, στο ναι, Champions League. Ναι, ναι, ναι. Η Ρώμα είναι στο Europa ή στο Conference. Ε, πήρε πέρυσι το Conference και φέτο είναι στο Europa. Yeah, ναι, ναι. Και, ναι, ναι. και ναι. παίζει ναι. με τη Leverkusen ναι, του Champions ναι, ναι, που φυσικά γίνεται. Είναι πολύ καλή. Εξαιρετική δουλειά. Και η Ιουβέντου με τη Σεβίλη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και, ναι, ναι, ναι. και η, ναι, ναι, ναι. Και η παράδοση. Ναι, 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 <laughs> η Σεβίλη ξέρει καλά αυτό το, το θεσμό. Η ιστορία λέει. Η ιστορία λέει όχι σε Σεβίλη. Ε, Έχει κάνει συζητήσει ε, με την ομάδα για την επόμενη σεζόν ή. Ε, όχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε κάνει ακόμα κάτι. Μένουν ακόμα 9 παιχνίδια. Αυτε, ε, και πάμε μέρα-μέρα δηλαδή και με, με το προπονητικό team. Αυτή είναι η φιλοσοφία μα. Μέρα με τη μέρα, αγώνα με τον αγώνα. Νίκη με τη νίκη. Δεν, δεν κοιτάμε ούτε πιο μακριά ούτε πιο. Θέλουμε, έχουμε κάποιου στόχου και είμαστε προσιλωμένοι σε αυτού και θα έρθει, ώρα, θα έρθει η ώρα, που θα κάνουμε τέτοια συζήτηση. Κατανοώ ότι τώρα είναι εντάξει, επειδή τρέχει ακόμα η αγωνιστική περίοδο, θα το αφήσω και θα πάω λιγάκι σε πιο γενικέ ερωτήσει, πιο προσωπικέ ναι. κιόλας. Θέλω να μου σχολιάσει, το συζήτησαμε και πριν, ξέρουν οι Έλληνε ποδόσφαιρο. <laughs> οι Έλληνε φίλαθλοι, με... ναι. Εντάξει. <laughs> Οι, Έλληνες Έλληνε είναι προπονητέ, έτσι. Όλο ο κάθε Έλληνα που είναι συνεξέδρα και προπονητή. Κοίτα τώρα αν ξέρει ο ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο που ξέρουν οι Έλληνε. Η πλειοψηφία έτσι είναι ξεπερασμένο, Δηλαδή έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπουμε πώ παίζει η Μάτσεστερ του, του Κουαρτιόλα. Βλέπουμε πώ παίζει ας πούμε, και η Β' Εθνική. <laughs> Οι Έλληνε προμηθευτέ τη Εξέδρα, αν μπορώ να το πω έτσι, έχουν μείνει πίσω. Έχουνε... Είναι πολύ κλεισέ α πούμε, τώρα πλέον αυτή η φράση. Είναι λίγοι αυτοί που πραγματικά βλέπουν ποδόσφαιρο και εξελίσσονται μαζί με το ποδόσφαιρο. Είναι λίγοι, νομίζω. Έχουν δηλαδή τι σταθερέ ιδέε του. Ναι, έχουν στάθερες... ιδέες, τις σταθερέ ιδέε τη παλιέ έτσι. Και είναι λίγοι αυτοί που βλέπουν, καταλαβαίνουν τακτικά, δεν ξέρω, δεν είναι. τακτικά μπορεί. Είναι λίγοι αυτοί που παρακολουθούν. Είναι εύκολο να σε ποδοσφαιριστεί στην Ελλάδα. είναι εύκολο, εύκολο, εύκολο. δεν είναι ούτε αν παίζει στον Ολυμπιακό, ούτε αν παίζει στην Ακ... Δεν είναι εύκολο, όχι. Είναι κάτι που απαιτεί πολύ, πολύ, πολύ θυσίε, κάτι που απαιτεί πολύ υδρότα, πολύ προπόνηση, πολύ προσπάθεια. Αλλά αυτά που προείπα και πριν, δηλαδή, εντάξει, αν είσαι στι μεγάλε ομάδε και έχει ή σε κάποιες μικρότες ομάδες που υπάρχει υγεία, είσαι τυχερός. Γιατί η σε κάποιε μικρότερε ομάδε που υπάρχει υγεία, είσαι τυχερό. Γιατί η πραγματικότητα απέχει πολύ από όλο αυτό που λέμε. Ότι, α, ναι, οικονομικά είναι πολύ καλά οι ποδοσφαιριστέ, έχουν αυτό, έχουν αυτό. Η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή στην Ελλάδα. Ό,τι όσον αφορά δηλαδή κυρίω τη, τη β' εθνική κοινότητα. Τα, τα αεραστεχνικά πιο χαμηλάσουμε τις κατηγορίες Στην αλφα εθνική ναι είναι εντάξει καλύτερα Αλλά όσο κατεβαίνουμε Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα Πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα Το λέω περισσότερο για τα μικρότερα παιδιά Που ενδεχομένω σε γνωρίζουν Θέλουν να μπουν να δουν την εκπομπή να την ακούσουν Να μπείτε Να κάνετε ένα like ε... Ε... Ε, Κόλακα <laughs> Πόσο εύκολο είναι αυτό το παιδί, το μικρό παιδί που είναι σε μια ακαδημία ή α... Βασικά όχι σε ακαδημία όχι Γιατί σε ακαδημία του Ολυμπιακού τη ΑΕΚ του ΠΑΟΚ Κάπως θα, μέχρι θα ένα σημείο θα φτάσει. Ναι, ναι, ακριβώ. Ακριβώς. Είναι σε ένα, σε ένα χωριό στην επαρχία Παίζει στην τοπική ομάδα που μπορεί να είναι στη β' κατηγορία του τοπικού εκεί Πόσο εύκολο είναι να ακολουθεί τον όνειρό του Γιατί εκείνο έχει το ίδιο όνειρο με σένα ακριβώς. Το θέμα είναι αν, έχει τα, τα ίδια εργαλεία και τα ίδια μέσα με σένα. Ακριβώ. Σίγουρα για ένα παιδί που. Εντάξει, στην Αθήνα είναι, είναι πιο κλειστό. Είναι ο κύκλο τέτοιο, παιδί μου, που αν είσαι καλό, θα μπορεί να πας Θα σε δει κάποιο. Υπάρχουν σκάουτερ, υπάρχουν ομάδε που έχουν connections, που κάνουν ας πούμε, ακαδημίες ποδοσφαίρου κάπου αλλού. για ένα παιδί τώρα που είναι στην επαρχία, είναι σίγουρα πιο δύσκολο. Υπάρχουν και εκεί όμω αντίστοιχα ομάδε που είναι. Ε, στην επαρχία που είναι στην Αλφα που μπορούν να, να προσεγγίσουν τέτοια παιδιά με τι μεικτέ με αυτά. Αλλά είναι δύσκολο, είναι δύσκολο θέλει. Αλλά πιστεύω ότι, εγώ πιστεύω πολύ στο, στο, όνειρο, παιδί μου. Ότι αν έχει ένα όνειρο και προσπαθεί γι' αυτό, θα τα καταφέρει. Είμαι, είμαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είμαι ρεαλιστή, αλλά θέλω ότι ό,τι έχω στο μυαλό μου και ό,τι έχω όνειρο βάζω, θέλω, προσπαθώ κάνω τα πάντα για να το υλοποιήσω. Πιστεύω πολύ στο υποσυνείδητο, στη δύναμη του Όσο το σκέφτεσαι, όσο το σκέφτεις, αυτό θα έρθει. Έτσι πιστεύω. Είμαι αυτή τη άποψη. Έστω ότι σου έχουμε ετοιμάσει ένα mixtape με την καριέρα σου ω τώρα και σου λέω να μου πατήσει pause. Νούμερο ένα, σε μια επιλογή που έκανε και θα ήθελε να την έχει αλλάξει, αν γυρνάγεις το χρόνο πίσω, στην καλύτερη στιγμή σου. Mm -hmm. Α ξεκινήσουμε με αυτά. Το κόψα μόνο μου. <laughs> σε... Αν θα άλλαζα κάτι, ε. Και τώρα το προσθέτω. Και στη στιγμή που πιστεύει ότι έχει αδικηθεί περισσότερο και είναι το, το κρυφό παράπονο. Έτσι, αν θέλει και εσύ φυσικά να το μοιραστούμε εδώ πρώτη φορά. Ε, Α ξεκινήσω από την καλύτερη μου. Η καλύτερη μου στιγμή, εντάξει, σίγουρα είναι το πρωτάθλημα. Εκείνη τη στιγμή που ήμουν με τι πατερίτσε και ήμασταν σε Ριζούπολη και πηγαίναμε να παραλάβουμε τα μετάλλια μα που αγόταν τα όνομά μα από τα μεγάφωνα. Που σηκώσαμε το, την κούπα και μετά όλο αυτό η νέα Φιλαδέλφια που έγινε ήταν κάτι που δεν το φανταζόμουν ούτε εγώ ίδιο. Δηλαδή στα όνειρά μου, τι να πω, ήταν κάτι που δεν, δεν μπορώ δηλαδή, να το περιγράψω αυτό το συνέστημα. Τόσο κόσμο, τόση χαρά, δάκρυα. Δηλαδή, έβλεπε τον κόσμο και ήταν λε και το κατακτήσαν αυτοί οι ίδιοι το πρωτάθλημα. Ήταν κάτι δηλαδή που θα μου μείνει σίγουρα, θα μου μείνει όλη μου την καριέρα και όλη μου τη ζωή σίγουρα. Τώρα το μόνο παράπονο δεν ξέρω ποιο είναι Ίσως ε, από την Nike να είχα πάρει κάποιες ευκαιρίε παραπάνω Αν μπορώ να το πω, ναι ίσως αυτό είναι το παράπονο μου το Αυτό, αυτό θα είναι το παράπονο μου Να έπρεπε να έπαιρνα κάποιες παραπάνω ευκαιρίε. Τώρα αν κάτι θα άλλαζα. Δεν ξέρω αν θα κάτι να σου πω την αλήθεια Ο, Κάθε επιλογή και κάθε... Ε, κάθε ομάδα που, έχω, που ήμουν, κάθε επιλογή που έχω κάνει, κάτι σου μαθαίνει, κάτι σου διδάσκει. Δεν ξέρω αν θα άλλαζα κάτι. Δεν έχω, δηλαδή, δεν έχω μετανιώσει κάτι τόσο πολύ που θα πω, μακάρι να το άλλαζα. Όχι, νομίζω πω όχι, θα το πήγαινα έτσι. Θα ξαναγυρίνει στην ΑΕΚ. Σίγουρα κάποια στιγμή εννοείται. Ναι. Γιατί να μην γυρίσει. Υπάρχει αγάπη. Εντάξει, αγάπη δεν είναι, δεν ξέρω αν αγάπη, αλλά εννοείται ότι θα γύριζα. Εννοείται. Αν ήταν η πρόταση τέτοια, δεν... είναι πάνω από όλα είμαστε επαγγελματίε. <laughs> Και επειδή δεύθυξες έθιξα εγώ πρώτη την αγάπη και έθιξα και τον επαγγελματισμό. Πού φτάνει η αγάπη του Έλληνα φιλάθλου για την ομάδα του. Είναι λιγάκι, ξεπερνάει κάποιε φορέ τα όρια. Δυστυχώς, Γιατί θέλω να πάω αυτό. Από ό,τι είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν, αυτό. Η αγάπη είναι ένα υγιή όρο, πούμε. Αυτό που βλέπουμε εμεί, ο φανατισμό που βλέπουμε στο... Στο πρόσφατο παρελθόν είναι κάτι πολύ άσχημο για τι ομάδε. Έχουμε... Και τώρα δηλαδή βλέπουμε άνθρωποι να, να σκοτώνουν για την ομάδα του, που αυτό είναι κάτι. που είναι πολύ. να, να παίρνει μια ζωή για μια ομάδα, δεν ξέρω. Είναι πολύ άδικο. Είναι, είναι κρίμα. Η αγάπη ας. είναι ωραία να είσαι φύλαθο, να πα να παρακολουθεί την ομάδα σου χωρί να βλάπτει κανέναν. Αυτό είναι αγάπη, όντω. Να χαίρεσαι με τη, λύπη... με τη χαρά τη ομάδα σου, να λυπάσαι με τη λύπη τη ομάδα σου. Αυτό είναι αγάπη. Τώρα όλα τα άλλα νομίζω ότι. Δεν είναι αγάπη. Είναι, είναι έχουν κα, κακό. Έχουν ένα, αν, δεν, ξέρω πώ το χαρακτηρίσω, αλλά αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω, θα ήταν με κακό όρο. Με έναν κακό Το έχει εκλάβει ποτέ εσύ, ειδικότερα τώρα που ζούμε στην εποχή των social media και έτσι υπάρχει πιο άμεση επαφή, πιο άμεση τρυπή να, ναι, ναι. με τον απλό θεατή, με τον απλό φίλαθλο, ο παδό. Τέλο πάντων, ο καθένα αυτοχαρακτηρίζεται όπω θέλει το έχεις βιώσει, το έχεις εκλάβει αυτό το, ξέρεις, να ξεπεράσουμε το, το όριο. Το όριο. Ε, για ένα λάθος, ένα, ναι, σε έναν ένα ναι, αγώνα, ναι. για μια δήλωσή σου που μπορεί να μην άρεσε σε κάποιον. Εντάξει, αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο, έτσι, δηλαδή... Αυτό που λες είναι πλέον τόσο άμεση επαφή με, με, κάποιον στα social media που βλέπεις, μπορεί να δεις τα πάντα, τι κάνει με τα stories, με τα post που νιώθεις ότι το γνωρίζεις και μπορεί, δεν είναι λίγες φορές που στέλνουν μηνύματα αυτό που λες και είναι βρίζουνε, εύχονται κακά πράγματα, δηλαδή αυτό δεν, δε, εντάξει, πολλέ φορέ δεν επηρεάζει να ξέρει τον ποδοσφαιριστή, απλά όταν είναι σε τόσο, μαζι, σε τόσο μαζικό βαθμό που κάνουμε κάποιο ένα λάθο και πέφτουν να τον φάνε, αυτό είναι πολύ αρνητικό. Δηλαδή και στην ψυχολογία του παίχτη. Ένα φίλο τη ομάδα από εκεί που, που είπαμε πριν την αγάπη, ξαφνικά βγάζει ένα μίσο, μια κακία σε ένα ποδοσφαιριστή τη ομάδα που θα αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια, α πούμε. Αυτό. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Για τον ποδοσφαιριστή, ψυχολογικά, είναι ότι χειρότερο να βλέπει τους φιλάδου τη ομάδα σου να σε, να σε βρίζουν και να μιλάνε άσχημα και να εύχονται τέτοια πράγματα. Πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι ένα ποδοσφαιριστής Γιατί πέρα από τον αθλητισμό και από το ποδόσφαιρο είσαι και ένα δημόσιο πρόσωπο. Είσαι αναγνωρίσιμο, σε ξέρει ο κόσμο. Πόσο δύσκολο είναι να χτίσεις και να διατηρήσει μια φυσιογνωμία συμπαθή στο, στον κόσμο, να μην ε, κάνει λάθη, ενδεχομένω αυτό το πράγμα. Να μην μπορεί να πει τι ομάδα είσαι και τι ομάδα υποστηρίζει. Γιατί μου έθιξε πριν τον επαγγελματισμό. Οκ, εσύ αυτή τη στιγμή παίζει την άθρη καλυθέα Εσύ μπορεί να είσαι και φυσιά. Που λέω λόγο, εντάξει. Οκ, προφανώ. Αυτό το κόμπλεξ που έχει και ο Έλληνα οπαδό. Δηλαδή δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα αν ο Ντεμπρόιν έβγαινε και λέγει, Ξέρετε κάτι, είμαι Chelsea. Ναι, ναι. Κοίτα, αυτό έχει να κάνει με το όταν εσύ φορά το σήμα τη άθρη καλυθέα, όταν φοράει κάποιο άλλο σήμα και παίζει όλα τα μάτ. Με τέτοιο πάθο και με τέτοια ορμή, χωρί να κάνει διακρίσει, είτε παίζει με την Κυφισιά είτε παίζει με τον Ολυμπιακό, δεν πάει να υποστηρίζει οποια ομάδα θέλει. Αν βγάζει το τέτοιο πάθο, και. Δεν, δηλαδή δεν κάνει πίσω όταν ας πούμε, παίζει με την ομάδα που υποστηρίζει ή που υποστήριζε. Δεν μου λέει κάτι, α υποστηρίζει οποια ομάδα θέλει. Απλά αρκεί, επειδή αυτό που είπα και πριν, είμαστε επαγγελματίε, όταν παίζουμε με το σήμα τη ομάδα μα, πρέπει να κερδίσουμε. Αυτό είναι το παν. Αν δεν κάνει τέτοιε διακρίσει, δεν με ενοχλεί. Όσοι υποστηρίζει ο καθένα ό,τι ομάδα θέλει. Θέλω να πάω στην τελευταία ερώτηση, λιγάκι πιο μακριά. Ε, μου είπε βέβαια ότι βάζει πιο βραχυπρόθεσμου στόχου mm -hmm. και το σέβομαι, το, το καταλαβαίνω και έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά αν σε ρωτούσα πού βλέπει και πώ βλέπει, δεν θέλω να μου πει για ομάδα ή κάτι τέτοιο, τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια. Να. Τι θα μου απάνταγε. Σε πέντε χρόνια, ε. Ε, σε πέντε χρόνια θα είμαι δηλαδή 28 Νομίζω ότι είναι η ηλικία που θα πρέπει Οι ποδοσφαίες είναι στο τότε Δηλαδή είναι στο καριέρας τους Θα ήθελα σίγουρα να είμαι σε κάποιο Πρωτάθλημα του εξωτερικού Και να παίζω εκεί το ποδόσφαιρο αφοσιωμένο μόνο στο ποδόσφαιρο Γιατί εδώ στην Ελλάδα διαβάζεις κάτι Γράφουν κάτι ξέρεις είναι είναι πιο δύσκολο για του Έλληνε ποδοσφαιριστέ να είναι αφοσιωμένοι στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα παρά στο εξωτερικό, που είναι διαφορετική νοοτροπία. Θέλουν από τον παίχτη το 100%. Ψεύονται κάποια πράγματα, εκτιμάνε κάποια πράγματα, έχει το χρόνο να προσαρμοστεί. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικό όλο αυτό. Δηλαδή, ο Έλληνα παίξει είναι ο εύκολο στόχο. Μόλι κάνει κάποιε ομάδε, μια ομάδα κάνει ήττε, ξεκινά να κάνει ήττε, φταίει, ξέρω εγώ, ο Πάρη που είναι ο αρχηγό, είναι τόσα χρόνια εδώ, δεν φταίει, ξέρω εγώ, ο άλλο, ο, ο ξένο που παίρνει τόσα λεφτά και κάνει γεράνι. Και ενώ στο εξωτερικό βλέπουμε ότι, α πούμε, σε, σε χώρε όπω η Γερμανία, η Ολλανδία, βλέπουμε ότι και οι μεγάλε ομάδε παίζουν με πόσου. Ε... Πόσοι Ολλανδού παίχτε που είναι παίχτε από την ίδια χώρα. Ενώ εδώ στην Ελλάδα μα αρέσουν λίγο οι ξένοι να φέρνουμε του ξένου και αφήνουμε συνάκριτα τα Ελληνόπουλα. Πόσοι είναι οι Έλληνε παίχτε που φύγαν από την Ελλάδα χωρί τόσο μεγάλη καριέρα και παίζουν σε ομάδε του εξωτερικού. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια όλο, γίνονται όλο και πιο πολλοί Έλληνε παίχτε που στο εξωτερικό κάνουν καριέρα. Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Πάρα πολλά. Ε, μια που το έθιξε, μιλούσα πρόσφατα με έναν ποδοσφαίρι που παίζει στο εξωτερικό και μου είπε μια πάρα πολύ σοφή κουβέντα. Ε, οι ομάδε οι διοικήσει, ο προπονητή δεν απαιτεί μόνο. Σε βοηθάει να πετύχει κάτι. Στο εξωτερικό. Ναι, στο ακριβώς, εξωτερικό φυσικά. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ξέρει κάτι θέλω να βάλεις τόσα γκολ, θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να κάνεις εκείνο. Σε βοηθάω με τις παροχές που σου έχω έτσι ε, να το πετύχεις. Ακριβώς. Σου Για... φτιάχνω το δρόμο. Γιατί η... στο εξωτερικό υπάρχει μια τροπή ότι... Γιατί θα βοηθήσει την ομάδα, θα σε βοηθήσει η ομάδα, γιατί θα, μετά από κάποιο καιρό θα πάρω με λεφτά από σένα, πούμε. θα κάνεις μεταγραφή, θα, παρα... θα κερδίσω κι εγώ σαν ομάδα. Ενώ εδώ στην Ελλάδα ε, αυτό που λε: Απαιτούμε, απαιτούμε, απαιτούμε. Δεν μα κάνει ο Πάρη. Ωραία, θα πάρουμε τον άλλον δεν έχει ούτε μία δεύτερη ευκαιρία. Πώς, δηλαδή, είναι, είναι έτσι το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι όπω αυτό που λε: Σε βοηθάμε. Εδώ απαιτούμε να τα κάνει. Αλλά <laughs> άμα δεν τα κάνει, είναι ο άλλο στη γωνία και θα φέρουμε και τον άλλον που, <laughs> που θα τον περιμένει πιο κάτω. Κατάλαβε. Είναι έτσι, δυστυχώ. Δυστυχώ, πραγματικά είναι. Ναι, ναι, δυστυχώ. Γιατί υπάρχει τόσο τάλεντο στην Ελλάδα. Υπάρχει πολύ τάλεντο. Απλά πολλέ φορέ δεν υπάρχουν. Τα μέσα. Ε, είναι αυτό δηλαδή. Ναι. Το ταλέντο όμω υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. Ενδεχομένω δεν υπάρχουν και οι ποσοτικοί άνθρωποι. Η νοοτροπία τουλάτι. σίγουρα δεν υπάρχει, αλλά το ταλέντο υπάρχει. Και δεν υπάρχουν ποσοτικά οι άνθρωποι που μπορούν να το υποστηρίξουν. Να πούνε Διακρίνω αυτό το ταλέντο, θα το βοηθήσω. Θα το ναι. βοηθήσω να πάει από το 5 στο 10. Ακριβώ. Δεν ξέρω δεν υπάρχει υπομονή, θέλουμε πιο άμεσα από τα... δηλαδή, Καλά, είμαστε και χώρα που θέλουμε. Μπάμπαμ, τα πράγματα να γίνουν κατευθείαν δηλαδή. Αυτέ οι αλλαγέ θέλουν χρόνο, θέλουν του ανθρώπου. Γιατί η νοοτροπία δεν αλλάζει τόσο εύκολα σε έναν άνθρωπο. Θέλει χρόνο. Και τι περισσότερε φορέ να το πούμε και αυτό, εντάξει, μπορεί να είμαστε εκπομπή, το θέλουν και τσάμπα. Ε, εντάξει. Δηλαδή θέλουν να είσαι ο top παίχτη, και... αλλά μην ζητήσει αύξηση. Ακριβώ, ακριβώ. Να τα πούμε και αυτά δεν αναφέρομαι προφανώ σε, περιπτώσεις περιπτώσει. Ναι, 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 Αλλά τα έχουμε ναι, δει. Ναι, 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 ναι είναι συνηθέ παρά. εγώ δημοσιογραφικά το, το λέω δηλαδή. Πόσ, και πόσε φορέ έχω γράψει για ασυμφωνία και καλά δεν τα βρήκαν στο συμβόλαιο. Τι δεν βρήκανε. Προφανώ αναφερόμαστε. ο παίχτη ζήτησε περισσότερα, η ομάδα δεν δίνει. Ακριβώ, ακριβώ. Ακριβώς. Έτσι, είναι, έτσι είναι. Αλλά στον ξένο θα τα δώσει. Στον ξένο σίγουρα τα δώσει γιατί. <laughs> Στην Ελλάδα ο ξένο μα αρέσει, όπω σου είπα. Είναι... Ναι, οι Έλληνε είναι το εύκολο θύμα. Τα, θύματα, α πούμε. ο, όχι, ο εύκολο στόχο ο Ε, ε, ε Μια που ανέφερα τη δημοσιογραφία και πριν αναφερθήκαμε για του οπαδού, είπε ότι ο, ο ποδοσφαιριστής ο, εκάστοτε ποδοσφαιριστή που δέχεται ένα άσχημο μήνυμα από κάποιον οπαδό στο, στα social, στο, στο, inbox του, δεν δίνει τόση σημασία για να επηρεαστεί, θέλω να πω. Τι γίνεται με του δημοσιογράφου, ενώ ότι πιθανότητα και οι διοικήσει, αν διοικήσει, παίρνουν πιο πολύ στα σοβαρά τι απόψει κάποιων δημοσιογράφων από τι απλέ βοέ στα γήπεδα. Ναι. Ε, εντάξει, κοίτα. Τώρα. Οι η... δημοσιογράφοι είναι. Περίεργη σχέση και μα. Ναι, ναι, είναι περίεργη σχέση ενό παίχτη. Γιατί εντάξει, και ο δημοσιογράφο κάνει τη δουλειά του, γράφει κριτική, κριτικάρει κάποια ομάδα, κριτικάρει ένα παίχτη. Και πολλέ φορέ, ξέρει, οι παίχτε δεν συμφωνούν, διαφωνούν, οι πρόεδροι δεν συμφωνούν, διαφωνούν. Ξέρει, είναι λίγο λεπτή αυτή η σχέση μεταξύ του δημοσιογράφου και τη διοίκηση, του ποδοσφαιριστή. Και δεν είναι λίγε φορέ που είμαστε κιόλα κόντρε, έτσι, μεταξύ δημοσιογράφων και προέδρων, ποδοσφαιριστών, ακόμα και. Α, τώρα που είμαι Μπασίτη α πούμε. Είναι, είναι λεπτή αυτή η σχέση. είναι λεπτή. Αλλά ο καθένα λέει την άποψή του, εντάξει, γι' αυτό ε, δημοκρατία έχουμε. Πρέπει να τη σεβαστούμε, αλλά πολλέ φορέ όμω. Κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι, πούμε, δεν ξέρουν ποδόσφαιρο, κριτικάρουν, δεν ξέρουν βάση, κριτικάρουν, δεν έχουν παίξει, δεν έχουν έρθει στη θέση κάποιου. Είναι δύσκολο να λέμε τα πράγματα απ' έξω. Είναι εύκολο να λέμε τα πράγματα απ' έξω για να λέμε, ε, αυτό το έκανε λάθο, ε, αυτό δεν έγινε σωστά. Πρέπει να, δεν μπορεί να μπει κάποιο στη θέση ενό ποδοσφαιριστή, α πούμε. Και... Καταλαβαίνω αυτό είναι ένα δημοσιογράφο. Και νο, θα κρατήσω αυτό για να κλείσουμε αυτό, γιατί το είπε και στην αρχή με τον τραυματισμό, σου, ότι ουσιαστικά πολλέ φορέ για να καταλάβουμε και τον άλλον πρέπει να πούμε και λίγο στι Και λίγο στι το ακριβώ, ακριβώ. Γιατί απ' έξω είναι, είναι... όλα εύκολα. Α, απ' έξω το χωρό είναι όλα εύκολα. Πάρει, ευχαριστώ πάρα Έχω πολύ, ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ για σήμερα. για την... Ευχαριστώ για την παρέα για την πρόσκληση. Για την πάρα πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε. Ε, ήταν το τρίτο επεισόδιο τη Προμενάδα του νέου αθλητικού podcast τη Athens Voice. Ήμουν ο Γιώργος Ψύχα, ήταν ο Πάρη Μπάμπη μαζί μου. πάρει καλή επιτυχία και στην άθενση καλυθέευση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά φέτος. Και να είστε τυχεροί, να είστε γουρλίδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε του χρόνου. Ε, Πρώτο ναι, ο Θεό ναι. να είσαι αλφα-εθνική ναι, ναι, ναι. με την άθενση καλυθέευση και να τα πούμε εκ νέου. Ακριβώ, ακριβώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού στο νέο επεισόδιο.